Τώρα είναι όλοι διορισμένοι. Ας πάει με να τη διορίσει λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Πάμε λοιπόν, τώρα γιατί πάμε έχουμε στον κύριο Αλεξιάδη, ο οποίος θέλει να παρεύει ο Υπουργός Οικονομικών. Ακούστηκε νωρίτερα και γράφεται κιόλα σήμερα για το θέμα του έμφυα. Ναι. Ότι καθυστε... στην πραγματικότητα με ένα τεχνητό τρόπο τον κρατάει η κυβέρνηση και δεν τον φέρνει τώρα άμεσα. Το καθυστερεί για να μην έχει κόστος λόγω των εκλογών. Και έτσι όπως μειώνονται λέει ναι, και οι δόσεις. Ναι, αλλά έτσι την πληρώνουμε εμείς. Έτσι κι αλλιώς θα την πληρώσουμε βέβαια. Άλλο. Αλλά μειώνονται οι δόσεις από 6 σε 5. Ελάτε κύριε Αλεξιάδη. Κύριε Υπουργέ, πώς είναι τα πράγματα. Καλημέρα σας, συνειδητοποιήθηκα για την αναφορά σας. Ναι, ναι. Δεν έχω κάποια διάθεση αντιπαράθεση ή πρωινό καυγά. Απλά όχι, θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια για να, μην πραγματικότητα, κάποια, ναι. να μην μείνει κάποια αίσθηση παραπληροφόρηση στους πολίτες για να καταλάβουν ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Για να ξεκινήσει η εκαθάριση του ένφια, πρέπει να ολοκληρωθεί η εκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά και τη σιωπηρή παράταση που δόθηκε μέχρι Κυριακή βράδυ. Έχει ολοκληρωθεί η υποβολή, ξεκινάει η εκαθάριση και θα ολοκληρωθεί άμεσα και μόλις ολοκληρωθεί η εκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος, ξεκινάει η εκαθάριση του έμφυα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο καθαρό και πιο ξεκάθαρο. Να ρωτήσω, επειδή δεν την ξέρω τη διαδικασία. Μισό λεπτάκι να σας πω και το επόμενο όμως. Ναι. Το ένα είναι αυτό λοιπόν ότι ακριβώς επειδή ο έμφυα έχει απαλλαγές, μειώσεις κτλ. Πρέπει να τελειώσει το ένα για να ξεκινήσει το άλλο. Ένα σημείο αυτό. Δεύτερον. Οι δόσεις του ένφια δεν είναι θέμα Αλεξιάδη. Ψηφιστήκαν στις 14 Οκτώβου από τη Βουλή με μια μεγάλη πλειοψηφία και ξεκινάνε από τον Οκτώβριο και τελειώνουν το Φεβρουάριο. Δεν μπορώ εγώ να αυξήσω ή να μειώσω τις δόσεις. Απλώς λέμε ότι θα είναι πιο βαρύς πια ο ένφια, υπό την έννοια θα είναι σε μικρότερες δόσεις. Από αυτή την άποψη. Σε λιγότερες δόσεις. Και το τελευταίο. Ναι. Σε σχέση πάλι με τις φορολογικές δηλώσεις. Όλο τον Αύγουστο δέχτηκα μια τεράστια επίθεση μέσω διαδικτύου από λογιστές οι οποίοι με το δίκιο τους ήταν αγανακτισμένοι, δεν κάναν διακοπές, ταλαιπωρηθήκανε. Ναι, σωστά. Γιατί πίεζα συνεχώς για να τελειώσει πιο νωρίς η ιστορία με τις φορολογικές δηλώσεις. Και θα τελείωνε νωρίτερα εάν δεν είχαμε τα προβλήματα που είχαμε δύο μέρες να πέσει το τάξη, εάν δεν είχαμε τα επαναστατικά. Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν τα βάζουμε μαζί σας, αν καταλάβατε. Τελειώνω τη φράση μου. Εμείς λοιπόν πιέσαμε όσο μπορούσαμε να τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις για να ξεκινήσει η ενέργεια. Δεν υπήρχε καμία διάθεση. Πρώτα απ' όλα δεν είπαμε τίποτα με μπτώ για εσάς. Ίσα-ίσα ξέρουμε ότι η πολιτεία σας. Ξέρουμε τον επαγγελματισμό σας, δεν είπαμε κάτι για εσάς. Λέμε όμως για την προηγούμενη κυβέρνηση που μας έλεγε ότι θα τον καταργούσε, κύριε Υπουργέ. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Εμένα με διαφέρει στο τεχνικό στοιχείο, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω, γιατί έχει και μια σημασία πολιτική από τη μία πλευρά, αλλά και μια σημασία πραγματική, γιατί η δόση θα είναι 5 και θα είναι βαρύτερη κάθε δόση. Γιατί αφού ο έμφυα παραμένει ίδιο, συνδέεται. Παραμένει ίδιο, άρα ο καθένα έχει. Περίπου δεδομένο ότι θα πληρώσει. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα τα δικά σου όμως. Συνδέεται. Δεν το ξέρουμε αυτό, γι' αυτό συνδέεται. Έχει τα ψωνιά σου, μπορεί να έχει αλλάξει. Το έχω δώσει τα ψωνιά από πριν. Μπορεί να έχει αλλάξει δεδομένο, δεν το ξέρουμε. Γιατί συνδέεται με τη φορολογική δήλωση, λέω. Διότι υπάρχουν μειώσεις φόρου και απαλλαγές φόρου που έχουν σχέση με θέματα υγείας, εισοδήματος και άλλα κριτήρια και πρέπει για να ξεκινήσει η μία εφαρμογή να έχει ολοκληρωθεί η άλλη. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα του ένφια, εάν δείτε τις δηλώσεις μου όλο τον Αύγουστο. Από τότε που ψηφίστηκε η συμφωνία και μετά, από τις 14 Οκτώβου, έλεγα ότι ο ένφια θα είναι όσο περίπου είναι και το 2014 με πολύ μικρές αλλαγές. Κύριε Υπουργέ, την Παρασκευή. Να κατηγορηθώ για κάτι το καθόλου, οποίο είναι τόσο καιρό. Την Παρασκευή θα είστε κοντά μας εδώ στο στούντιο να πούμε πολλά. Έτσι κι αλλιώς. Σας καλημερίζουμε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, κύριε Αλεξιάδη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα, παιδιά.